Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε μια έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ. Θα καλωσορίσουμε κοντά μας τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Γιώργο Καβαθά. Αφού πρώτα η Μαρία Κεφαλά, εντάχει, μας δώσει το περίγραμμα της έρευνας αυτής. Μαρία. Σοκάρουν οι αριθμοί της δυστυχίας στην Ελλάδα, της οικονομικής κρίσης με την έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ και της μη κυβερνητικής οργάνωσης πράξης να αποτυπώνει την αθλειότητα των ελληνικών οικοκυριών, αφού 8 στους 10 Έλληνες δεν έχουν τα χρήματα για τα βασικά τους τρόφιμα και πιο συγκεκριμένα 80% των Ελλήνων έκοψε βασικά είδη διατροφής, 50% δεν είναι σε θέση να καλύψει καθημερινές ανάγκες, το 83% έκανε περικοπές στη θέρμανση του σπιτιού, το 40% έχει μη υπηρετούμενα χρέη σε τράπεζες και ληξιπρόθεσμα χρέη σε εφορίες, το 31% είναι αντιμέτωπο με τη φτώχεια και ένα στους δύο Έλληνες αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να βουλιάξει στα χρέη. Εύα. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, κύριε Καβαθά, τα δικά σας συμπεράσματα από αυτήν την έρευνα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας καταρχήν και καλή χρονιά. Να πούμε ότι τα συμπεράσματα της έρευνας τόσο του 12 όσο και του 13 σε δείγμα 1.200 περίπου οικογενειών σε όλη τη χώρα είναι ταυτόσιμα. Δηλαδή ένα χρόνο μετά την πρώτη έρευνα μας δίνονται τα ίδια στοιχεία περίπου. Η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρότερη από αυτή που θέλει να εμφανίζει το success story της κυβέρνησης. Έχουμε μέσα στα 4 τελευταία χρόνια χάσει 250.000 επιχειρήσεις, έχουμε δημιουργήσει 700.000 ανέργους και το πρόβλημα δεν είναι αν το 14, σύμφωνα με τον κύριο Πρωθυπουργό, θα πάει με ανάπτυξη, με ρυθμό ανάπτυξη 0,4% ή με τον ΟΟΣΑ με ύφεση 0,6, αλλά θα πρέπει να αλλάξουν οι πολιτικές που ακολουθούνται για να βελτιωθούν και οι συνθήκες του επιχειρήν στη χώρα, ιδιαίτερα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες και πλούτο παράγουν και θέσεις απασχόλησης δημιουργούν. Όπως για παράδειγμα, κύριε Καβαθά, το μέτρο των ποινών στην καθυστέρηση υποβολής δηλώσεων. Είναι θετικό, αν το εκλάβουμε ως θετικό, θα είναι θετικό και το πρόσημο των κλεισιμάτων για το 2014. Το ποινολόγιο για τις φορολογικές παραβάσεις είναι εξοντοτικό για την πλειονότητα των επιχειρήσεων. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα, ότι αν ο λογιστής μου κάνει λάθος σε μια περιοδική δήλωση του ΦΠΑ και χρειαστεί να στείλει τροποποιητική, για την τροποποιητική, χωρίς να υπάρχει δόλος δηλαδή, θα επιπληθεί πρόστιμο στην επιχείρησή μου 1.000 ευρώ. Εσείς τι άλλο βλέπετε, κύριε Καβαθά, έτσι με πολύ συνοπτικό τρόπο να αλλάξει προκειμένου να τονωθεί το επιχείρημα, όπως μας είπατε, και να δημιουργούνται θέσεις εργασίας και όχι να χάνονται? Κοιτάξτε, θα πρέπει να ληφθεί τουλάχιστον ένα μέτρο υπέρ των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Τα 4 τελευταία χρόνια, πάμε στον 5ο χρόνο, όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι εις βάρος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση κοφεύει. Δεν υπάρχει διάλογος μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης. Αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Αυξάνονται οι υποχρεώσεις προς το δημόσιο, ξεπερνούν τα 60 δισεκατομμύρια. Αυξάνονται οι οφειλές στα ταμεία. Ήδη 380.000 συναδελφοί μου είναι εκτός ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομιακής περίθαλψης. Λόγω αδυναμίας να πληρώσουν την ασφάλισή τους. Βεβαίως. Βεβαίως. Και ο οργανισμός είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εγώ, κύριε Αντωνοπούλου. Να είστε καλά.